Με αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι πάει να πουλήσει το ψηλό στις Ασίες, στις Ρωσίες, στις Κύρες, που στο διάλογο θέλουν να τον πουλήσουν και ψάχνουν να βρουν αντικαταστάτη. Τον Μπρίγκοβιτς. Ναι, ναι. Είναι για μένα έτσι όπως πάει το ρεπορτάζ, έτσι όπως μαθαίνω, έτσι όπως το διαβάζω, έτσι όπως το αισθάνομαι, είναι πάει να πουλήσουν το ψηλό. Οκ. Okay. Και πάει να πουλήσει το ψηλό, πάρω κανένα οχτάρι. Εκεί είναι η τιμή του. Τώρα, ο Μπούκι είναι μια καλή μεταγραφή. Ο Κόντε είναι μια μεταγραφή που το ερώτημα είναι, θα είναι ο αντικαταστάτης του Πρίγκοβιτς ή μια μεγάλη προσθήκη στο σέντερφορ που θα πάρει ο ΠΑΟΚ αν πουλήσει τον Πρίγκοβιτς ή αν μείνει ο Πρίγκοβιτς. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να βάλουμε στους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Δηλαδή, θα έρθει ο Κόντε. Ο Κόντε στα 30 του έδειξε στα Βαζιάννα πολύ καλά στοιχεία. Τι 29 είναι. 29 είναι. Πώς είναι 29. 29. Πώς είναι 29. Τι σέντερφορ θα πάρει ο ΠΑΟΚ εάν φύγει ο Πρίγκοβιτς, γιατί αν πει στους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ θα είναι ο Κόντε. Θα σου χαμογελάσουν με το μισό το δόντι. Θα φαίνεται όλο το δόντι. Το χαμόγελο, το σμάλτο του δοντιού δεν θα φαίνεται. 100%. Εντάξει, ή αν θες η πέτρα του δοντιού. Εντάξει. Ή το χρυσό δοντάκι. Δεν θα φαίνεται. Ναι. Δεν θα φαίνεται. Εάν πάρει μια σεντερφοράρα και πει: παίρνω σεντερφοράρα, πουλάω Πρίγκοβιτς, παίρνω και τον Κόντε μαζί με τον Μπέλκα και τον άλλο την πλατιπόδα, τον Κουλούρη, τον οποίο τον έχουν. Δεν ξέρω γιατί τον έχουν εκεί. Ακόμα Πασόκ έχουμε, διορίζει ο Τζουμάκας, θα πούμε. Τι τον έχουν τον Κουλούρη. Δώσε τον, τον Κουλούρη είναι σε μια ομάδα. Δώστε τον Κουλούρη σε μια ομάδα, ήταν τον έχει ρεζέρβα 27 χρονών. Δώστε τον στα Γιάννα, δώστε τον στην Κέρκυρα, δώστε τον στην Πάτρα, δώστε τον στη Βέρεια. Δώστε τον τον Κουλούρη, τι τον έχει και τον κρατά εκεί. Θα παίξει μπάλα σαν center for στον ΠΑΟΚ που πάει να κάνει πρωταθλητισμό. Ούτε στον τέταρτο ΠΑΟΚ ο Κουλούρη δεν τράβαγε. Τι τον κρατάτε εκεί τον Κουλούρη, δώστε τον το παλικάρι, καλό αθλητή είναι. Γυμνάζεται, δεν πίνει, δεν καπνίζει, δυνατό παιδί. Έγινε και σαν αρκουδιάρη εκεί πέρα στο περπάτημα και στο τρέξιμο. Φιλότιμο παιδί, μέτριο είναι. Τι τον κρατάτε τον Κουλούρη. Με τον Κουλούρη αν τη βγάλουμε να πούμε. Ωραία. Τι άλλο είναι τώρα, τι άλλα. Αυτά είναι τα θέματα του ΠΑΟΚ. Μέτρια πράγματα. Πασχαλάκης δεν πωλείται, λέει ο Γιώργος ο Σαββίδης. Έτσι λέει ο Πασχαλάκης δεν πωλείται. Θα είναι πολύ καλή παρουσία κάτω από τα δοκάρια. Θα πάρει δρόμο ωραίοι να πούμε. Θα έρθει ο Ζίβκοβιτς. Θα είναι ο Γλύκος, ο Ζίβκοβιτς και ο Πασχαλάκης οι τρεις θερματοφύλακες. Έτσι λέει το ρεπορτάζ σα. Πολύ αγαπητέ. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύομαι με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάφη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ,
σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες.